Ήταν 2003. Ήμουν 10 χρονών και ένα παιδί πιο τροφαντά από τα υπόλοιπα. Φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, αλλά να, τόσο ώστε να υπάρχουν σχόλια από τον περίγυρο. Θυμάμαι και τα πειράγματα από τα παιδιά στο σχολείο, αλλά και τη συμβουλή της μαμάς ότι φτάνει θεκλίτσα, μη φας άλλο, όχι γλυκό τώρα. Πάντα με αγάπη και έχοντας στο μυαλό της τι θεωρούσε εκείνη καλύτερο για μένα. Στην εφηβεία ζήσαμε μια πολύ σημαντική απώλεια στην οικογένεια. Θέλοντας να φανώ δυνατή εξωτερικά, ξεσπούσα εσωτερικά, συναισθηματικά στο φαγητό. Με θυμάμαι να κλείνομαι στην κουζίνα του σπιτιού τα απογεύματα, χωρίς να με βλέπει κανείς, και εγώ να ξεσπάω στο φαγητό πηγαίνοντας από το αλμυρό στο γλυκό, ξανά αλμυρό, ξανά γλυκό, χωρίς να μπορώ να σταματήσω, πάντα κρυφά και πάντα να με κατεκλείζουν οι τύψεις και οι ενοχές. Είχα προσπαθήσει ακόμα και να κάνω μετό. Ευτυχώς δεν τα κατάφερα. Η ύπαρξη ντυροπιστικής συμπεριφοράς, όπως είναι η πρόκληση μετού μετά από ένα υπερφαγικό επεισόδιο, είναι βασικό κριτήριο για την ύπαρξη μιας διατροφικής διαταραχής που λέγεται βουλημία και φυσικά έχει πολλές αρνητικές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Τα υπερφαγικά συνεχίστηκαν και στα φοιτητικά μου χρόνια. Ολοκληρώνοντας τώρα τις σπουδές μου εδώ στην Ελλάδα, ήθελα να φύγω για μεταπτυχιακό στο Λονδίνο, όπως και έκανα. Εκεί ήμουν μόνη μου. Δεν χρειαζόταν να κρυφτώ από κανέναν και από τίποτα. Μπορούσα να φάω ό,τι ήθελα, όποτε ήθελα, σε ό,τι ποσότητα ήθελα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο άρχισα να εστιάζω πραγματικά και μόνο σε μένα. Στις ανάγκες μου, στις επιθυμίες μου και στην κάλυψη των συναισθημάτων μου με άλλους τρόπους. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι όσο περισσότερο έκανα πράγματα για να περνάω καλά, για να χαίρομαι, για να διασκεδάζω, για να αποφορτίζομαι, για να διώχνω την έντασή μου, τόσο λιγότερο ανάγκη είχα το φαγητό αυτό να μου καλύψει τα συναισθήματα. Ακόμα και τώρα δεν έχω ανάγκη το φαγητό, δεν κάνω υπερφαγικά. Αλλά προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω κάτι για μένα. Από το να πάω γυμναστήριο, μια βόλτα με φίλους, να παίξω με το σκύλο μου, να διαβάσω βιβλίο, να ζωγραφίσω, να χορέψω, κάτι για να είναι χαρούμενο το μέσα μου. Η μικρή Θεκλίτσα. Λέγομαι Θέκλα Γκιόνι, είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος με μεταπτυχιακό στις διατροφικές διαταραχές και σήμερα θα σας μιλήσω για θέματα τα οποία λατρεύω. Την τροφή ως κάλυψη συναισθημάτων, τα σχόλια περί βάρους και πόσο ανεκτά είναι, μεγάλους διατροφικούς μύθους, αλλά και πώς να τρώμε πιο ενσυνείδητα. Όλα αυτά τα σχόλια λοιπόν που δεχόμουν και εγώ σαν παιδί, είμαι σίγουρη πως είναι κάτι γνώριμο για όλους μας. Πόσες φορές δεν είμαστε μια παρέα και θα ακούσουμε κάποιον να λέει «Πω, είδες η Μαρία πως πάχινε, κρίμα τι όμορφη κοπέλα» ή κάποιος άλλος θα πει «Κατερίνα δυνάτησε πολύ, λες να είναι άρρωστη» ή απλώς να σχολιάζουμε το βάρος ενός στοιχείου περαστικού που περνάει από μπροστά μας. Με βεβαιότητα θα σας πω ότι δεν ξέρουμε τίποτα για τον άλλον άνθρωπο. Δεν μας αφορά κιόλας. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί μπορεί να έβαλε, ούτε γιατί να έχασε κιλά. Μπορεί, για παράδειγμα, η Μαρία να πήρε βάρος γιατί έτρωγε συναισθηματικά μετά από έναν χωρισμό ή απλώς από καλοπέρασε με την καινούργια της σχέση. Και η Κατερίνα μπορεί να έχασε βάρος είτε γιατί το προσπαθούσε πολύ και τα κατάφερε, είτε γιατί έχει κάποιο θέμα υγείας, είτε γιατί ήταν πολύ στεναχωρημένη για να φάει, είτε ακόμα γιατί περνάει κάποια διατροφική διαταραχή. Δεν ξέρουμε τίποτα για τον άλλον άνθρωπο, δεν μας αφορά, δεν το σχολιάζουμε. Ούτε μπροστά του, ούτε πίσω του. Ακόμα και ένα θετικό σχόλιο του τύπου «Μπράβο που αδυνάτησες, τα κατάφερες, τώρα είσαι πολύ όμορφη», μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τον άλλον άνθρωπο. Και να κάνει τον άλλον άνθρωπο να σκεφτεί «Μόνο τώρα με προσέχει, μόνο τώρα αξίζω». Και με βεβαιότητα σας λέω πως αυτό είναι trigger για διατροφικές διαταραχές. Οπότε καλό είναι να μην σχολιάζουμε. Και αφού λοιπόν έτσι καταρρύψαμε το μύθο ότι πρέπει να επιβραβεύουμε όποιον χάνει βάρος, πάμε να καταρρύψουμε και μερικούς ακόμα μεγάλους διατροφικούς μύθους. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω πολύ τη δική σας ενεργή συμμετοχή. Ξεκινάμε. Θέλω να σηκώσετε το χέρι όλοι όσοι πιστεύετε ότι οι υδατάνθρακες παχαίνουν. Ότι δεν μπορούμε να τρώμε μακαρόνια, πατάτες, ψωμί, κριτσίνια και να δυνατίζουμε. Βλέπω αρκετά χέρια. Θα σας πω σε αυτό το σημείο ότι τίποτα δεν μας παχαίνει. Και τίποτα δεν μας αδυνατίζει άλλωστε. Αυτό που παίζει ρόλο στο τέλος της μέρας είναι το θερμιδικό ισοζύγιο. Πολύ απλά. Τι τρώω, τι καίω. Αφήστε που οι υδατάνθρακες είναι η βασική πηγή ενέργειας του ανθρώπου και το μοναδικό καύσιμο του κεφάλου μας. Κατά συνέπεια, είναι πολύ βασικό μακροθρεπτικό στατικό για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας. Επόμενη ερώτηση που θέλω τα χέρια όσων πιστεύουν ότι το νερό με το λεμόνι καίει το λίπος. Ότι αν το πρωί, και εδώ πέρα βλέπω χεράκι, okay, θα σας σοκάρω σε αυτό το σημείο, αλλά το λίπος δεν καίγεται απλώς στη βοντά του πάνω λεμόνι, απλώς δεν λειτουργεί έτσι. Το λίπος ουσιαστικά καίγεται όταν χρησιμοποιείται ως καύσιμο για να κάνει κάτι ο οργανισμός μου. Πολύ απλά, όταν αυτό που τρώω είναι λιγότερο από αυτό που καίω, οπότε δημιουργείται ένα θερμιδικό έλλειμμα. Αφήστε που το λεμόνι μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στην αδαμαντίνη των δοντιών μας, αλλά και να διαταράξει το pH του στομάχου μας.
Επόμενη ερώτηση. Θέλω να μου σηκώσετε τα χέρια όσοι πιστεύετε ότι δεν κάνω να τρώμε μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ότι μετά τις 8 η ώρα το βράδυ με αυτά θα παχύνω. Το έχουμε ακούσει αυτό πολύ συχνά, ναι. Θα σας ενημερώσω ότι οι θερμίδες δεν αλλάζουν μαγικά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ακριβώς οι ίδιες θερμίδες παραμένουν. Η ώρα που τρώω ουσιαστικά το τελευταίο γεύμα της ημέρας χρειάζεται να απέχει 2 με 3 ώρες από την ώρα που θα πάω για ύπνο και αυτό για να γίνει με ήρεμο ρυθμό η πέψη στο στομάχι μας και όχι γιατί θα πάρουμε ή θα χάσουμε περισσότερο ή λιγότερο σωματικό βάρος. Θέλω να μου σηκώσετε τα χέρια όσοι πιστεύετε ότι δεν μπορώ να αφήσω μία μπουκιά στο πιάτο, πρέπει να το φάω όλο, να το καθαρίσω. Το γνωστό κατοχικό σύνδρομο και άλλα παιδάκια στην Αφρική δεν έχουν να φάνε και τώρα πού να το πετάξουμε. Ναι, 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 σας βλέπω. Και τι καταλήγουμε να κάνουμε? Καταλήγουμε να πετάμε το φαγητό στο στομάχι μας αντί να το πετάξουμε στον κάδο και κάνουμε το στομάχι μας κάδο σκουπιδιών. Όχι γιατί πεινάμε το θέλουμε, απλώς για να μην το πετάξουμε. Θέλω λοιπόν να εστιάσουμε περισσότερο στο πραγματικό αίσθημα της πείνας και του κορεσμού μας και να σταματάμε να τρώμε όταν απλώς δεν πεινάμε άλλο. Δηλαδή, όταν έχουμε γορτάσει. Και όσον αφορά για το food waste, θα βρούμε άλλους τρόπους. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε το περίσσευμα σε ένα ταπεράκι, να το βάλουμε στην κατάψυξη στο ψυγείο, να το δώσουμε σε κάποιον φίλο μας ή σε κάποιον άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Και τελευταία ερώτηση, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι για να χάσετε βάρος, για να δυνατήσετε, πρέπει να στερηθείτε. Δεν μπορώ να τρώω τα πάντα. Και να δυνατίζω, δεν μπορώ να βγαίνω με φίλους και να χάσω κιλά. Να σας πω ότι όχι απλώς δεν χρειάζεται, αλλά δεν θέλουμε κιόλας να στερηθούμε. Οι αυστηρές στερητικές δίαιτες δημιουργούν στον άνθρωπο αιμονή, άγχος, απογοήτευση, αίσθημα ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και στερητικό σύνδρομο. Με βεβαιότητα σας λέω ότι στερηθείτε όταν είστε σε μια αυστηρή δίαιτα, πάνω σε αυτό θα ξεσπάσετε και όταν τα καταφέρετε. Και μετά δεν έχει στόπ. Μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο της στέρησης και του ξεσπάσματος και ξανά και ξανά. Για το λόγο αυτό, θέλουμε η διαδικασία προς την απώλεια βάρους να γίνεται με σεβασμό προς τον άνθρωπο, τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του, την καθημερινότητά του, το στάδιο ετοιμότητας στο οποίο βρίσκεται και φυσικά και την ψυχολογική του κατάσταση. Στη συνέχεια, θέλω να πάμε να δούμε τρεις εικόνες που πιστεύω ότι είναι γνώριμες σε όλους μας. Πρώτη εικόνα, έχουμε μία γυναίκα, έχει χωρίσει, πολύ στεναχωρημένη, έχει πάρει ένα λίτρο παγωτό, κάθεται στον καναπέ και βλέπει τηλεόραση. Από τα γελάκια καταλαβαίνω ότι όλοι το έχουμε υψηλοζήσει, ε. Δεύτερη εικόνα, βλέπουμε ένα παιδί που βαριέται, δεν ξέρει τι να κάνει μέσα στο σπίτι και πηγαίνει και ανοιγοκλίνει την πόρτα του ψυγείου. Ήμουν κι εγώ μία από αυτούς. Oh yes. Τρίτη εικόνα. Βλέπουμε έναν άντρα που είναι πολύ νευριασμένος, μιλάει στο τηλέφωνο, βρίζει, φωνάζει, κλείνει το τηλέφωνο και πηγαίνει και αρπάζει μια σοκολάτα. Είμαι σίγουρη πως και τρεις αυτές οι εικόνες είναι γνώριμες σε όλους μας. Είτε γιατί τις έχουμε κάνει εμείς, είτε γιατί έχουμε δει άλλους να τις κάνουν. Αυτό λοιπόν είναι το συναισθηματικό φαγητό. Η τροφή ως μέσο κάλυψης συναισθημάτων. Η συστηματική συναισθηματική πρόσληψη τροφής μπορεί να οδηγήσει σε μια διατροφική διαταραχή που λέγεται αδιφαγική διαταραχή. Στην αδιφαγική διαταραχή, το άτομο τρώει πολύ μεγάλες ποσότητες φαγητού μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να πεινάει, λέμαργα, κρυφά και μετά τον κατακλείζουν οι τύψεις και ενοχές. Η αδιφαγική διαταραχή είναι μια αόρατη διαταραχή. Δεν μπορεί ο άλλος να το καταλάβει παρά μόνο να το υποφτεθεί αν δει το σώμα ενός ανθρώπου να έχει αυξηθεί πάρα πολύ, που ακόμα και εκεί απλώς θα σκεφτεί, OK, τρώει και έχει αυξηθεί το βάρος του. Και υπάρχει και το στερεότυπο ότι, OK, σταματά να τρως και θα χάσει βάρος. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο απλό. Τα άτομα με συστηματική συναισθηματική πρόσληψη τροφής ή και αδιφαγική διαταραχή δεν χρειάζεται μόνο έναν ειδικό διαιτολόγο-διτροφολόγο στο πλάι τους, αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζεται και ένας ειδικός ψυχικής υγείας, ούτως ώστε να εκπαιδευτεί το άτομο στο πώς να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά του και φυσικά τη σχέση με το σώμα και με το φαγητό. Και πολύ εύλογα θα με ρωτήσετε πώς ξέρω αν τρώω συναισθηματικά. Πάμε αρχικά να διαχωρίσουμε την πραγματική από την συναισθηματική πείνα. Η πραγματική πείνα, δηλαδή όταν πεινάω πραγματικά, πραγματική πείνα έρχεται σταδιακά. Έχει χρόνο αναμονής, μπορώ να περιμένω για να φάω. Ό,τι και να φάω θα με καλύψει. Τρώω, πάμε παρακάτω. Η συναισθηματική πείνα έρχεται απότομα. Από εκεί που δεν μιλούσα καθόλου, ξαφνικά πεινάω πάρα πολύ. Δεν έχει χρόνο αναμονής, δεν μπορώ να περιμένω, πρέπει να φάω εδώ και τώρα. Θέλω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Τα μπισκότα που είναι στο ντουλάπι, το παγωτό στο ψυγείο. Τρώω χωρίς να πεινάω, χωρίς να αισθανθώ πότε χρειάζεται να σταματήσω. Και μετά συνήθως με κατακλείζουν οι τύψεις και ενοχές. Άρα, αυτό που θα ήθελα από όλους μας να κάνουμε, είναι να κάνουμε μία ερώτηση πριν φάμε το οτιδήποτε. Η ερώτηση είναι,
Πεινάω πραγματικά. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι έχουμε έμφυτη την ικανότητα να γνωρίζουμε και πότε πεινάμε και πότε χορταίνουμε. Σκεφτείτε, ένα βρεφάκι, χωρίς καν να μπορεί να μιλήσει, θα κλάψει γιατί πεινάει. Και όταν το ταΐζουμε, κάποια στιγμή θα κλείσει το στόμα, θα γυρίσει και το κεφάλι και δεν θα δέχεται κι άλλη μπουκιά. Άρα ξέρει και πότε έχει χορτάσει. Μπορούμε λοιπόν να έρθουμε ξανά σε επαφή με αυτή την έμφυτη ικανότητά μας και να καταλάβουμε πότε πραγματικά πεινάμε. Και αν πεινά πραγματικά, τι να κάνω? Αν πεινάς πραγματικά, τότε θέλω να φας ενσυνείδητα. Ενσυνείδητη διατροφή. Τι σημαίνει ενσυνείδητη διατροφή? Πρώτον, δεν θέλω να έχεις περισπασμούς γύρω σου. Όταν τρώμε, δεν θέλουμε να έχουμε μια τηλεόραση, ένα κινητό, ένα τάμπλετ να παίζει. Θέλω να είμαστε εκεί παρόν. Δεύτερον, θέλω να είσαι σε ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον, χωρίς φωνές και εντάσεις. Τρίτον, θέλω να κάθεσαι σε καρέκλα, ξετραπέζι για τη σωστή στάση σώματος. Τέταρτον, θέλω να μασάς αργά. Μπορείς να αφήνεις και το πυρούνι σου κάτω στην ώρα μασάς, στην ώρα κολπάκι, δοκίμασέ το. Πέμπτον, θέλω να τρως μέσα από ένα σκεύος και όχι μέσα από όλο το πακέτο. Σκέψου για παράδειγμα, αν θες να φας πατατάκι και πάρεις μια ποσότητα πατατάκια και τη βάλεις σε ένα μπολάκι και φας από το μπολάκι, σε σύγκριση με να το τρως μέσα από το σακουλάκι τα πατατάκια. Τι διαφορετική ποσότητα θα φας. Και τελευταίο και για μένα το πιο σημαντικό, θέλω να έχεις όλες τις αισθήσεις ενεργίες εκείνη τη στιγμή. Θέλω να έχεις οπτική, οσφρητική και γευστική επαφή με το φαγητό σου. Θέλω να σε παρόν για να το απολαύσεις. Ωραία λοιπόν, αυτό είναι το ενσυνείδητο φαγητό. Και αν δω ότι πεινάω συναισθηματικά, τι να κάνω? Πάμε να φτιάξουμε ένα μονοπάτι που πιστεύω ότι θα σε βοηθήσει πολύ. Κάθεσαι κάπου αναπαυτικά, μπορείς να κάνεις και τις αναπνοές που μάθαμε πριν και κάνεις την ερώτηση. Οκ, εμένα αυτή τη στιγμή ποιο συναισθημά μου κυριαρχεί? Γιατί, τι είναι αυτό που μου οδηγεί στο φαγητό, ποιο συνέστημα βιώνω? Για παράδειγμα, μπορεί να είναι το άγχος που βιώνουμε πάρα πολύ σήμερα. Άγχος για πολλά πράγματα. Δεύτερη ερώτηση. Τι είναι αυτό που μου έχει δημιουργήσει το άγχος? Ποια είναι η πηγή του συναισθήματος? Για παράδειγμα, μπορεί να είναι η δουλειά που μου δημιουργεί το άγχος. Και εγώ πηγαίνω και το ξυπάω στο φαγητό. Και τρίτον, κάνε την ερώτηση. Αν εγώ φάω, αν εγώ όντως φάω μεγάλη ποσότητα φαγητού και ξυπάω στο φαγητό, η πηγή πρόκειται να αλλάξει? Πρόκειται πραγματικά να αλλάξει κάτι στη δουλειά που μου προκαλεί εμένα το άγχος? Στο 99% των περιπτώσεων τίποτα δεν θα αλλάξει. Αν εγώ φάω, απλώς στιγμία θα αισθανθώ καλύτερα. Και γιατί μας δημιουργείται επιθυμία για όλες αυτές οι λιχουδιές όταν βιώνουμε έντονα συναισθήματα? Η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματα όπως το άγχος, τα νεύρα, η ένταση, η θλίψη, η μοναξιά, ο φόβος, μας ανεβάζουν την κορτιζόλη στον οργανισμό μας. Ο οργανισμός μας όμως θέλει να ρίξει την κορτιζόλη και να ανεβάσει άλλες όμορφες ορμόνες, όπως είναι οι ενδορφίνες, η σερωτονίνη, η οξυτοκίνη. Και σου λέει ο οργανισμός, εγώ αυτές τις ορμόνες ποτέ τις είχα ανεβασμένες. Μία από αυτές τις φορές είναι όταν είχες φάει κάτι, είχες πάρει απόλαυση. Είχες χαρεί, έστω και στιγμιαία. Οπότε γι' αυτό μας δημιουργείται επιθυμία να φάμε όλες αυτές τις λιχουδιές, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τις όμορφες ορμόνες και να ρίξουμε την κορτιζόλη. Από τη στιγμή όμως λοιπόν που ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό, ξέρουμε αυτό το μηχανισμό, μπορούμε να βρούμε και άλλους τρόπους να ανεβάσουμε αυτές τις όμορφες ορμόνες. Ακόμα καλύτερα, αν κάνετε μία λίστα. Γράψετε δηλαδή τρόπους που εγώ θα αισθάνομαι καλύτερα, έστω εκείνη τη στιγμή, φυσικά και δεν περιλαμβάνουν φαγητό. Για μένα λοιπόν, για να σας δώσω έτσι μερικές ιδέες, να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα, είναι όπως σας είπα και πριν. Να πάω γυμναστήριο, να πάω μια βόλτα με μια φίλη μου, να ακούσω μουσική, να χορέψω, να διαβάσω το αγαπημένο μου βιβλίο, να ζωγραφίσω, να παίξω με το σκύλο μου, να κάνω χαλαρωτικό μπάνιο με κεράκια, μουσικούλα, ξέρεις όλο αυτό. Κάτι για να χαρείς και να ανέβουν οι ομόρφες ορμόνες εκείνη τη στιγμή. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να μας αγαπάμε και να μας αποδεχόμαστε για αυτό που είμαστε. Ακριβώς όπως είμαστε. Αποδέχομαι δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθώ για το καλύτερο. Αποδέχομαι σημαίνει ότι κάνω ειρήνη με εμένα, με εκτιμώ και με σέβομαι. Και ακριβώς επειδή με αγαπώ τόσο πολύ, θέλω να με δω στην καλύτερη εκδοχή μου. Από μέσα προς τα έξω. Αν δεν σε αγαπείς και αποδεχτείς τώρα, δεν θα το κάνεις ούτε μετά. Σε όποιο βάρος και αν φτάσεις. Οπότε, σας προσκαλώ να ξεκινήσουμε από αυτό. Με αυτοαποδοχή, αυτοαγάπη και αυτοσεβασμό. Σας ευχαριστώ. Είστε καλά.